Σαμάνθα, μια ξανθιά Λατίνα στο ballroom. Σου πάνε πάρα πολύ αυτά τα χορευτικά και τα τραγούδια. Πώς είσαι γλυκό, Μελενάκι? Έφαγα κάτι μαλλιά, παιδιά. Θέλω να τα βγάλουμε τα μαλάκια, περίμενε. Εντάξει, ξεβαίνουν αυτά. Jason. Έλενα, σάλσα, σάλσα, σάλσα! Σας άρεσε! Πάρα πολύ! Βλαντιμίρ, μπράβο! Μπράβο σου! Thank you very much, thank you! Ευχαριστώ πολύ! Αυτό που έκανε στην Έλενα τώρα είναι αυτό που ζήτησα την προηγούμενη εβδομάδα και το προηγούμενο. Νομίζω ότι σήμερα πάλι άνοιξες λίγο παραπάνω. Είδα ότι ήσουν ολόσωστη. Πάρα πολύ σίγουρη και στα βήματα και σε όλη την χορηγραφία. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Death Spiral. Τέλεια, τέλεια. Είδες ο Κοκονίδης, βοήθησε. Ρε Δημήτρη, κάνεις θαύματα σήμερα. Λοιπόν, το Death Spiral, εκεί πέφτεις κάτω, full commitment, δεν έκανες πίσω βήμα. Μ' άρεσε αρκετά το σημερινό, νομίζω ότι παίζει να είναι από τα καλύτερα που έχω δει. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Εντάξει, Έλενα. Θέλαμε πάρα πολύ να δείτε τουλάχιστον το πάθος που έχω γι' αυτό. Και χαίρομαι που το λέτε. Το εμπεδώσαμε, νομίζω, Έλενα. Ελενάκι μου. Το πάθος το είδα. Ναι. Όμως πιστεύω ότι τώρα έχουμε μπει με έναν τρόπο στο δεύτερο μέρος του Dancing with the Stars. Έγινε εισαγωγή, γνωριστήκαμε, ήταν όλα ωραία, ήμασταν όλοι χαρούμενοι. Τώρα, αλλάζει το παιχνίδι. Μπαίνουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, θέλουμε πιο πολλά πράγματα, είναι πιο λίγα τα ζευγάρια. Έλενα μου, σήμερα δεν μου άρεσες. Γιατί? Okay. Γιατί, και θα σου το εξηγήσω. Όλη σου η σάλσα είχε bounce. Bounce. Το ύψος βάθος, να το πω, ελαττήριο. Σαν το bounce, για τον κόσμο, ναι, στο σπίτι. Που δεν είναι σάλσα. Δεν έπρεπε να το έχεις καθόλου. Το πέσιμο αυτό που είναι και πολύ συνηθισμένο δεν ήταν καλό. Αυτό που άρεσε το Jason δηλαδή, για σένα δεν ήταν καλό. Δεν ήταν καλό για μένα. Άρα διαφωνείτε. Και διαφωνούμε. Δεν θα πάμε, όχι. Και περίμενα μετά από 4 εβδομάδες, σήμερα είναι η Πέμπτη, να τα σποταρίσματά σου να είναι πιο καλά. Αυτό με τα δόντια που είμαι πριν. Ναι, αυτό. Τα σποταρίσματα συστήσεις. Κοίτα χαμόγελο μου, εκεί έχει κάνει δουλειά. Αμα από εμφάνιση δεν το έχουμε, δεν το συζητάμε. Και φυσικά δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, κουκλάκι μου γλυκό, αλλά θέλω να γίνεις καλύτερη όσο μπορείς κι εσύ. Μέσα από αυτό, σίγουρα σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ και προσπαθείς και προσφέρεις, όλοι προσφέρουμε εδώ. Που είμαστε, για ένα όλοι πολύ, πολύ σημαντικό σκοπό. Έτσι. Αλλά επειδή γίνεται και βαθμολογία και υπάρχει ανταγωνισμός, πρέπει να πούμε και αυτά που γίνονται και αυτά που δεν γίνονται. Ευχαριστούμε. Σήμερα, συγγνώμη, αλλά δεν μου άρεσες. Μαρίνα. Ευχαριστώ. Έλενα μου, νομίζω, καταρχήν με μπερδεύεις. Με μπερδεύει το προσωπάκι σου. Αυτή η ομορφιά σου, αυτή η γλύκα που έχεις, ειλικρινά μπερδεύουμε πολλές φορές με την κίνησή σου. Γιατί εγώ θέλω να περνάει αυτή η ομορφιά του προσώπου σου και στο σώμα σου. Νιώθω ότι επαναπάβεσαι στην ομορφιά του προσώπου και μένει εκεί. Σήμερα ένιωθα ότι ήσουν πάνω σε ένα τραμπολίνο και boing, 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 χοροπηδούσες. Αυτό είναι το bounce, το τραμπολίνο. Αυτό. Η ενέργειά σου, παρόλο που φαινόταν ότι ήταν επάνω, εγώ την ένιωθα κάτω. Εγώ σε ένιωθα να σε ρουφάει η γη, να σε ρουφάει το έδαφος. Ήθελα να δω αντίθετες δυνάμεις. Ναι, μεν, κατάλαβες, τραβάω προς τα πάνω και βρίσκομαι... Δεν νιώθω πως... Καλέ, γενικά... Έχουμε διαφωνία, έχουμε διαφωνία. Τι λένε, τι πάθανε οι γυναίκες. Καλέ, όχι, όχι, την Άση φέρτε. Φέρτε την Άση Μπίλιο να μας πει την κυρία. Πρέπει να μας ξεματιάσουμε. Τι λέτε. Κυρία Καγιά, μπορείτε να βάλετε μία τάξη εδώ σε αυτό το πάνελ. Και δεν ξέρω, πείτε τον πατέρα μόνο από μέσα σας, παιδιά. Όποιος ξέρει. Το σάλσα. Δεν έχω μιλήσει ακόμα, δεν έχω τελειώσει. Κύριε Δημουλάκη. Δεν χρειάζεται να τελειώνεις κάθε φορά, Μαρίνα μου. Υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να ξεκινάνε. Λοιπόν! Τι ώρα είναι! Λοιπόν, έλεγα... Αχ, δες, εδώ θέλω να τελειώσω αυτή εκεί. Λοιπόν, έλεγα ότι για να ολοκληρώσω για το αρνητικό, για τις αντίθετες δυνάμεις, την ώρα που έπεφτε στη γη, συμφωνώ με την Έλενα σε αυτό,
Η ενέργειά σου έπρεπε να ήταν επάνω, όχι κάτω. Εκεί, αυτό ήθελα να πω και ολοκλήρωσα. Γιατί στο R&B είναι η ενέργεια κάτω, στο άλλα είναι πάνω, σωστά, κάτω. Αμήν, καθόμουν και μετρούσε τι ώρα έχει πάει, μερικοί τελειώνουν. Λοιπόν, το σάλσα βγαίνει από τη σάλτσα. Ναι, σωστά, συγγνώμη. Ενώ το, η λέξη, ρε παιδί μου, ναι, βγαίνει από τη σάλτσα. Και εγώ είδα σάλτσα εδώ. Συγκριτικά με όλες τις προηγούμενες φορές, είδα ωραίο, είδα γεύση. Σάλτσα ντοματούλα. Ντοματούλα, ό,τι θες και μέσα. Είδα γεύση. Ναι. Τις άλλες φορές, κάθε φορά καθόμουν και σου έλεγα ότι θέλω να δω πολύ περισσότερο Έλληνα, θέλω να δω πολύ περισσότερη κίνηση του κορμού. Ήτανε εκεί πέρα. Bounce, 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 τέλος πάντων. Εμένα με αφορά το αποτέλεσμα. Και εγώ βλέπω μία Έλενα, άντε πάλι, ξεσηκωτικότατη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έβλεπα καθαρά βήματα. Ήξερες την χορογραφία, μας εκφράζεις το άγχος σου που έχει να κάνει με τις πρόβες, με τις ώρες των προβών, ρε παιδί μου, που ίσως δυσκολεύεις και το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά δεν είδα τίποτα τέτοιο εδώ. Αφέθηκες, Έλενα, αφέθηκες στον παρτενέρ σου και έφυγε. Σε πήρε κάτω στο πάτωμα, έγινε πανικός. Αυτό είναι καλό. Ξέρεις, εγώ τη βλέπω. Τρεις συναδέλφους με σηκωμένα φρύδια, αυτό βλέπω. Να τα βγάλουνε. Όχι, δύο. Συμφωνώ με τον Στέφαν. Και γιατί σηκώνεις φρύδια, Τζέισον, μπερδεύτηκα. Όχι, όχι. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι για μένα ήταν πάρα, πάρα πολύ καλά αυτό που είδα σήμερα. Ναι, είχε λίγο bounce. Παραπάνω, αλλά ξέρεις. Σημασία έχει κάτι. Τα σηκώνα από συνήθεια και όλα λίγο. Μας έδωσες υπέροχες εικόνες να θυμόμαστε με αυτό στο χορό για απόψε το βράδυ. Ευχαριστώ για όλα τα σχόλια, τα παίρνω υπόψη μου και τα σκέφτομαι και πάμε. Και τι έχεις να πεις εν ολίγης? Πάμε, πάμε, να δούμε. Πάμε στο λαμπρό και ό,τι γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.